Κάθε πρωί η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τα όσα σημειώνται για τις χαμηλές πτήσεις στην τουριστική απόδοση στην Πελοπόννησο, έρχονται και τα νέα στοιχεία που καταδεικνύουν και τη βουτιά στον αγροτικό χώρο. Το εισόδημα από την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα και τη μεσηνία έπεσε στα 53,3 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η εικόνα είναι αντίστοιχη και στους υπόλοιπους νομούς. Σίγουρα στοιχεία που επιφέρουν προβληματισμό και για το πώς παγιώνονται ορισμένες καταστάσεις. Τα 50 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα αγροτικά εισοδήματα που εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα χρόνο από τους 4 μεγαλύτερους σε όρους αξίας παραγωγής αγροτικούς νομούς της χώρας, ενώ σε πολλές περιοχές της περιφέρειας η πτώση στα δηλωθέντα εισοδήματα είχε διψήφιο ποσοστό. Τα παραπάνω προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις φορολογικές δηλώσεις Ε1 των ετών 17 και 18, από τα οποία αναδεικνύονται επίσης και ορισμένες ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά την κατανομή των αγροτικών εισοδημάτων σε γεωγραφικό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, το 2018 τα υψηλότερα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώθηκαν για μία ακόμη χρονιά στο νομό Λάρισας, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 98,9 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ο νομός Ηρακλείου. Αμετάβλητο έμεινε το σκηνικό στην τρίτη και τέταρτη θέση της άτυπης κατάταξης των αγροτικών εισοδημάτων, τις οποίες με μικρή απόσταση μεταξύ τους διατήρησαν οι νομοί Θεσσαλονίκης και Τελοακαρνανίας, με 61 και 60,7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Μάλιστα, αμφότεροι εμφάνισαν το ίδιο ποσοστό μείωσης. Διαφοροποίηση ωστόσο είχαμε στην πέμπτη θέση, με την Πέλα στα 53,9 εκατομμύρια ευρώ να προσπερνά τη Μεσσηνία στα 53,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προήλθε όχι λόγω κάποιας αύξησης στα δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα, αλλά γιατί οι απώλειες της Πέλας ήταν στο 15,6% την ώρα που ο Πελοποννησιακός νομός εμφάνισε μεγάλες απώλειες της τάξης του 18,2%. Χαμηλά τα δεδομένα και για τη Λακωνία, που πλέον βρίσκεται στη 10η θέση και η οποία κατέγραψε πτώση σχεδόν 20%, 19,86%. Και είναι στα 48,4 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφερειακή αναμέτρηση, όπως θα δούμε, αποκτά ρυθμό, με τους τόνους να ανεβαίνουν. Κριτική στην απερχόμενη αρχή άσκησε ο Γιώργος Δέδες. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου εστίασε στις χαμένες ευκαιρίες και σημείωσε χαρακτηριστικά πως πρέπει να μπει ένα τέλος στις παλιές συνταγές και τα συστήματα. Παράλληλα, ο κ. Δέδες στάθηκε και στις υποδομές και στα έργα στο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη. Τέλος εποχής για όλες τις παλιές συνταγές. Πρέπει να αναζητήσουμε το νέο. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Γιώργος Δέδες, μιλώντας στην τηλεόραση Best. Η περιφέρεια Πελοποννήσου γνώρισε μέρες από ανάπτυξης και καθυστέρησης. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε το παλιό. Ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο εδώ και 9 χρόνια έχει στα χέρια του τα ενία για να οδηγήσει την περιφέρεια Πελοποννήσου στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης, δεν τα κατάφερε. Τέλος εποχής λοιπόν για όλες τις παλιές συνταγές, για όλα τα παλιά συστήματα, πρέπει να αναζητήσουμε το νέο, το δυναμικό, το συγκροτημένο, αυτό που μπορεί να πείσει και μπορεί να πράξει. Ο κύριος Δέδες σχολίασε επικριτικά την όλη φυσταμένη κατάσταση και παράλληλα ανέφερε. Δεν είμαστε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο, δεν είμαστε ένα μονοκομματικό ψηφοδέλτιο. Είμαστε ένα ψηφοδέλτιο που στηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως τα πόδια του, η βάση του, ακουμπάει πάνω στην κοινωνία τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του Πελοποννήσου, που είναι μια υπαρχτή, γενναία, δυνατή, ζώσα δύναμη, την οποία εμείς θέλουμε να δείξουμε ως πρωταγωνιστή. Σίγουρα επηρεάζουν οι κεντρικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά θεωρώ ως καθοριστικότερο, ουσιαστικότερο, σημαντικότερο για τις περιφερειακές εκλογές η ανάδειξη των προτάσεων που αφορούν τον πολίτη, που αφορούν τον Πελοποννήσιο, που αφορούν το μέλλον της περιφέρειάς μας και την προοπτική της. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις που υπάρχουν για τις οδικές υποδομές, ο κ. Δέδες ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία για τον οδικό άξονα Καλαμάτα, Ριζόμπυλος, Πύλος, Μεθόνη, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, 200 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο του έργου, 180 εκατομμύρια η κατασκευή του, το κατασκευαστικό του κόστος, 20 εκατομμύρια το κόστος των απαλωτριώσεων. Έχουμε ένα σύνολο λοιπόν 200 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το ελληνικό δημόσιο συμβάλλει με 50 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλισμένα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και τα υπόλοιπα χρήματα ζητούνται μέσω του ΣΔΙΤ, της σύμπραξης δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από τον ιδιώτη και από τις τράπεζες που το χρηματοδοτούν. Χρηματοδότηση στο έργο θα είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει θεσμικό κύρος στην όλη διαδικασία. Έχει κλειδώσει αυτό με την ΕΤΕΠ.
Ακριβώς. Και θα είναι φυσικά και οι ιδιωτικές τράπεζες και οι ανάδοχοι με τα ίδια κεφάλαια που θα προσέλθουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν τις προσφορές τους. Θεωρώ ότι επειδή οι μελέτες είναι πλήρεις, αναμένεται, όπως είχαμε πει, η ολοκλήρωση, η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα είναι και η φάση της διαβούλευσης που θα γίνει με τους τοπικούς ή τους ευρύτερους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ενός τέτοιου μεγάλου έργου. Θα είναι σύντομη η διαγωνιστική διαδικασία. Γι' αυτό, όπως είχα προπεί, θεωρώ ότι στις αρχές του 2020 θα υπάρχει ανάδοχος, ο οποίος θα μπορεί να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει το έργο. Συνεχίζει το πλαίσιο των περιοδιών του ανά την Πελοπόννησο Παναγίτης Νίκας, ο οποίος βρέθηκε στην Κορινθία. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών, με έμφαση στις πρωτοβουλίες που δύναταν να αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Τι έχει κάνει η Περιφέρεια όσον αφορά τις δραστηριότητες σε σχέση με την υγεία και την πρόνοια, όπου υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Περιφέρεια πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτά. Θα είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα υγείας και πρόνοιας, το νοσοκομείο, τα γιατρία, τα ανάπηρα παιδιά, τους ευερίστατους, τον κόσμο τον οποίο χυμάζεται. Γιατί έχουμε συνείδηση ότι αυτοί μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να δίνεις λίγο ευτυχία σε ανθρώπους που ζουν μέσα στη δυστυχία. Αλλά δεν μπορεί κανένας μηχανισμός μόνος. Καμία περιφέρεια, κανένας δήμος. Θα φτιάξουμε εθελοντικές ομάδες. 10-10 εθελοντικές. Θα ανταλλάξουν όλη νομή εμπειρία, ειδικά κονδύλια, ώστε όλα τα πεζοδρόμια και τα φανάρια να προσαρμοστούν για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, να περπατάμε όλοι υπερήφανοι και να λέμε κάτι κάναμε για τον άνθρωπο της ανάγκης. Προκλητικά, ηθικό παράπτωμα με οσμή σκανδάλου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη αποκαλύπτουν σήμερα τα παραπολιτικά, όπως σημειώνουν σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ τους. Στο επίκεντρο, τα όσα σχετίζονται με τα έργα που λαμβάνει η τεχνική εταιρεία του αδελφού του Πέτρου Τατούλη, με σειρά ερωτημάτων να κατατίθενται. Μία σειρά από ερωτήματα για έργα που ανέλαβε η εταιρεία η οποία ανήκει στον αδελφό του Πέτρου Τατούλη, θέτει η εφημερίδα Παραπολιτικά σε ένα ολοσέλιδο δημοσίευμά της με τίτλο Οικογενειακές Αναθέσεις. Στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Φωτεινού σημειώνεται. Προκλητικό, ηθικό παράπτωμα με οσμή σκανδάλου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη αποκαλύπτουν σήμερα τα παραπολιτικά. Όπως αποδεικνύουν στοιχεία που είναι ήδη δημοσιευμένα στη Διάβια, η εταιρεία Καστάτ Τεχνική Βασίλης Τατούλης και ΣΥΑ έχει αναλάβει να εκτελέσει έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μεταξύ των ετών 2012-2017. Η εταιρεία έχει πάρει 7 έργα στον Δήμο Άργους, 3 έργα στον Δήμο Τρυπολίου και 2 στον Δήμο Τριφυλίας. Εδώ η δική μνήμα γίνεται για τα δεδομένα και τις εκπτώσεις που έδινε η εταιρεία. Στους διαγωνισμούς, όπου η εταιρεία της οικογένειας Τατούλη μειοδότησε και τους οποίους τελικά κέρδισε, έδινε εκπτώσεις από 9% έως 66%. Ο Βασίλης Τατούλης, αδελφός του Περιφερειάρχη και υπογράφων αντισυμβαλόμενος με την περιφέρεια σε δεκάδες κατασκευαστικά έργα, αποδείχθηκε εξαιρετικός στρατηγός, καθώς η τακτική των μεγάλων εκπτώσεων κατέστησε αναγκαστικά και με τον νόμο την εταιρεία του πρωταθλήτρια στην ανάληψη κατασκευαστικών έργων στην Πελοπόννησο. Βέβαια, οι γενναίες εκπτώσεις που του πρόσφερε η εταιρεία αποτέλεσαν πιθανότητα και την αιτία για την οποία δεν εκτελέστηκαν αρκετά έργα που ανέλαβε, όπως για παράδειγμα το διαβόητο κομμάτι της Εθνικής Οδού Καρίτενας Μεγαλόπολης που ακόμη ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής. Είναι εντυπωσιακή δε η ανοχή της Οικονομικής Επιτροπής και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, που ακόμα δεν έχουν επιληφθεί του ζητήματος. Πιθανότατα ένας κακεντρεχής παρατηρητής να τολμούσε να πει ότι κάποιοι ελεγκτές ολιγορούν και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, καθώς έχουν ιδιαίτερες σχέσεις αγάπης ή φόβου, δεν έχει σημασία, με τον πολιτικό τους προϊστάμενο, Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη. Και όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Παναγιώτης Φωτεινός, θα ήταν όμως άδικο αν λέγαμε ότι η εταιρεία του κ. Τατούλη είχε μονοδιάστατη τακτική και κέρδιζε διαγωνισμούς μόνο λόγω των υψηλών εκπτώσεων που προσέφερε. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουν δημοσιευθεί στη Διάβια καταδεικνύουν ότι απολάμβανε κύρους και φήμες που σέβονταν και εκτιμούσαν ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες που κέρδιζαν διαγωνισμούς με ελάχιστες εκπτώσεις από 4 έως 12% επέλεγαν ως περεργολάβο τη Βασίλισσα Τούλης και ΣΥΑ. Κάποιες μάλιστα το έκαναν και την ημέρα που κέρδιζαν το διαγωνισμό. Για παράδειγμα, στο έργο της αποκατάστασης διάβρωσης των ακτών στο Δερβαίνη, το υπερεργολαβικό συμφωνητικό της αναδόχου εταιρείας Κόρυβος ΑΕ έχει την ίδια ημερομηνία με την υπογραφή της σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 13 Οκτώβρου του 2012.
Η δική μνήμα πάντως στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά γίνεται και στα όσα έχουν εξελιχθεί σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας προείσταται η Ντίνα Νικολάκου. Ένα έτερο ενδιαφέρον και πιθανώς προκλητικό στοιχείο της σχέσης της εταιρείας του Βασίλη Τατούλη και της περιφέρειας, όπου επικεφαλής είναι ο Πέτρος Τατούλης, είναι ο μεγάλος αριθμός παρατάσεων που αφιδώς δίνονταν από την Οικονομική Επιτροπή, της οποίας προείσταται η κυρία Ντίνα Νικολάκου. Παρατύπως έχουν υπογραφεί συμβάσεις χωρίς οικονομικές ρήτρες επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα τα ψυχοπονιάρικα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να δίνουν ακόμα και 14 παρατάσεις για την αποπεράτωση έργου. Σημειώνεται ότι αν η Επιτροπή δεν έδινε τις λίγες αυτές παρατάσεις, η εταιρεία του Τατούλη θα κυρισόταν έκπτωτη, δεν θα πληρωνόταν και δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε επόμενους διαγωνισμούς. Προφανώς, τίθενται πολλαπλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ομιμότητα αυτών των πρακτικών. Είναι δυνατόν Τατούλης να κερνά και Τατούλης να πίνει? Είναι δηλαδή ηθικό ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης να δίνει δεκάδες εργολαβίες στον αδελφό του και στα ανήψια του, σε Τατούλιδες δηλαδή? Σε αυτό το πλαίσιο, τώρα να μείνουμε και στα όσα η Τασούλα FIFA σημείωσε μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Παναγιώτη Νίκα άσκησε κριτική για τα όσα αφήνει η απερχόμενη αρχή ως αποτύπωμα και επεξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητά να στηριχθεί η επιλογή του συνδυασμού πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο. Το πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Και όπως λέει και ο Παναγιώτης, ο Νίκα είναι και ένα κριτήριο επιλογής της κάλπης. Θεωρώ και ο Παναγιώτης Ονίκας και εμείς όλοι θεωρούμε ότι κανένα συγγενικό πρόσωπο, κανένας φίλος μας δεν πρέπει να έχει σχέση ανάμειξη με τη διαχείριση, τη διοίκηση και την άσκηση της εξουσίας. Να μιλήσω ως μητέρα, ως εργαζόμενη, σκληρά εργαζόμενη γυναίκας, αυτή είναι η περιφέρεια που ονειρεύτηκε και οραματίστηκε ο κύριος Τατούλης, να δίνονται τα εκατομμύρια στην εταιρεία του αδερφού του. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτές τις τακτικές. Εμείς δεν είμαστε με την τακτική των «οι βολεμένοι, οι φίλοι, η παρέα», η δική τους και η δική μας. Αυτό που ζητάμε από τους μεσήνιους και τους πολίτες είναι να σταθούμε ψηλά και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Σήμερα το πρωί ήμουνα στη δουλειά μου, στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Εκεί συνάντησα εκατοντάδες κόσμου. Μου αρέσει να μιλάω για τον τόπο μου. Εισέπραξα σήμερα ένα μεγάλο γιατί. Ένα γιατί. Γιατί δεν έγινε τίποτα στη Μεσσηνία. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, σε ένα ευλογημένο τόπο. Η Μεσσηνία μας είναι ένας ευλογισμένος τόπος. Κι όμως είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε πρακτικές πολιτικές διαχείρισης και επικοινωνίας. Σας προκαλώ να μου πείτε ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει τρέξει. Να σας πω εγώ ποια είναι τα έργα που έχουν τρέξει στη Μεσσηνία. Είναι τα καμπαναριά, είναι τα στέγαστρα για τα μανουάλια, άσφαλτο πάνω στην άσφαλτο και όλα αυτά τώρα τελευταία και προεκλογικά. Χρηματοδότηση σε συλλόγους, σε πανηγύρια, σε εκθέσεις. Χρήμα με το τσουβάλι. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και θα πρέπει να σταματήσουν. Ως Μεσσηνοί εμείς πρέπει να σταθούμε ψηλά και να κοιτάξουμε το τώρα και το αύριο. Και το τώρα και το αύριο χτίζεται με όραμα και με πρόγραμμα και όχι με χτυπήματα στην πλάτη και με δώσ' μου και με ένα μπάρμπα. Όσον αφορά αυτό που είπατε τώρα, ότι αν έγινε δεν έγινε τίποτα. Θα σας πάω από την προηγούμενη θητεία, το 2011, που έταζε ότι θα αλλάξει εντελώς το εσωτερικό οδικό δίκτυο. Είδατε εσείς να έχει αλλάξει κάτι στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του νομού μας. Μιλούσε για αύξηση της παραγωγής, για την αγροτική παραγωγή. Ρωτήστε τους αγρότες αν έγινε κάτι. Και για να μην αναφερθούμε και στο τελευταίο γεγονός δακοκτονίας, που ήταν καθαρά δική τους ευθύνη. Το 2013 είχε υποσχεθεί θα φέρει τρένα και αεροδρόμια. Και το 2014, εκ νέου, έφερε τα ίδια στο πρόγραμμά του. Εγώ σας προκαλώ και πάλι να μου φέρετε το φυλάδιο και να μου πείτε ένα από τα έργα τα οποία έχει υλοποιηθεί από το πρόγραμμα εκείνο. Να πω λίγο από αυτά που λέει ο κύριος Τατούλης, ότι τάζει διαστημικές πύλες και τάζει τράπεζες, τάζει ελληνοκινέζικα πάρκα και όλα αυτά... όχι γέλιο, αλλά συναγωνισμό για το πόσο Μαυρογιαλούρου, στη θέση του Μαυρογιαλούρου, θέλει να είναι ο επερχόμενος περιφερειάρχης. Εμείς το πρόγραμμά μας είναι γνωστό, το λέει συνέχεια ο Παναγιώτης Ονίκας και πιστεύω ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν για το καλύτερο της Μεσσηνίας, της περιφέρειας και για την Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Ονίκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν στάθηκε ποτέ στα λόγια, αλλά πορεύτηκε με έργα. Και αυτό εμένα με εκφράζει. Με τον Παναγιώτη τον Νίκα έχουμε μια κοινή πορεία στο Δήμο και τώρα στην περιφέρεια.
Ζητώ από τον κόσμο που μας γνωρίζει να μας κρίνει και να μας συγκρίνει. Ο κόσμος τι ζητάει, τι θέλει. Θέλει μία ομάδα παρεούλας ή θέλει μία ομάδα ικανών ανθρώπων, ικανών στελεχών που θα δουλέψουν για τον τόπο και θα κάνουν κάτι θετικό και αναπτυξιακό. Εγώ ζητάω, εμένα με γνωρίζουν, οι Καλαματιανοί γνωρίζουν το πόσο πολύ αγωνίζομαι καθημερινά και δηλώνω ότι θα αγωνιστώ και μέσα από αυτό το καινούργιο μετερίζει, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η Πελοπόννησος αλλά η Μεσσηνία μας ιδιαίτερα αξίζει καλύτερα. Περνάμε εμείς τώρα στα δεδομένα του πρώτου βαθμού. Τα δικά του μηνύματα σε μια εκδήλωση που είχε ως στοιχείο την παρουσία πλήθους κόσμου έστειλε ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Ο υποψήφιος δήμαρχος Μεσσίνης άσκησε έντονη κριτική στην απερχόμενη αρχή και εστίασε στις δικές του προτάσεις κατά τη διάρκεια των εγγενείων του εκλογικού του κέντρου. Αρκετός ήταν ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του υποψηφίου δημάρχου Μεσσίνης Γιώργου Αθανασόπουλου για τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού του. Παρουσία σας απόψε είναι συγκλονιστική και συγκινητική ταυτόχρονα. Σηματοδοτεί τη νίκη μας, τη νίκη του συνδυασμού μας, δύναμη δημιουργίας στις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου για την αγαπητή σας αγκαλιά και σας υπόσχομαι ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να γίνουν τα όνειρά μας πράξεις. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο επικεφαλής του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή. Η παρούσα Δημοτική Αρχή φεύγοντας αφήνει το στίγμα της στασιμότητας έργου και έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων. Εγκαταλείφθηκε η περιφέρεια και τα χωριά μας. Το ξέρετε όλοι άλλωστε. Δεν προχώρησε καμία μεγάλη και ουσιαστική παρέμβαση. Απλώς επιλέχθηκαν έργα βιτρίνας και μάλιστα με δανεικά. Το τελευταίο διάστημα, ο απερχόμενος δήμαρχος, μέσα από απίστευτους θεατρινισμούς, προσπαθεί να περάσει μια εικονική πραγματικότητα. Κάνει όμως ένα τεράστιο λάθος. Προσπαθεί με υπερβολή να παίξει το δράμα της υπερπροσπάθειας και του βγαίνει η κωμωδία της ανυπαρξίας. Μόνο γέλια προκαλούν πλέον οι θεατρινισμοί. Όσον αφορά τις δικές στοχεύσεις, ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε. Η συνέχεια μιας μακράς αυτοδιοικητικής παράδοσης. Έχουμε βαριά κληρονομιά. Εκφράζουμε αυθεντικά την ανανέωση και γιώμαστε την προοπτική. Μπορούμε έτσι να αναλάβουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες μαζί με τους πολίτες για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο ανάπτυξης, ένα Δήμο δημιουργίας, ένα Δήμο προοπτικής, ένα Δήμο αλληλεγγύης. Ένα Δήμο καθαρό, ένα Δήμο λειτουργικό και σύγχρονο, ένα Δήμο που θα ζεις, θα εργάζεσαι και θα λειτουργείς σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και σεβασμού για τον τόπο και την αξιοπρέπεια του καθένα μας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε όμως και τη δύναμη να δημιουργήσουμε το νέο Δήμο Μεσσίνης. Είμαστε δύναμη δημιουργίας και θα μιλήσουμε, δημιουργώντας ένα φωτεινό μέλλον για όλους μας. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας ζητώ ένα πράγμα, να με εμπιστευτείτε, να συμπορευτείτε μαζί μας και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα με όλα σας τις δυνάμεις, γιατί αυτός είναι ο τόπος μας και μας έχει ανάγκη. Είναι ο τόπος μας και μας ενώνει. Είναι ο τόπος μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Αρκεί όλοι μαζί να προχωρήσουμε ενωμένοι, κοιτάζοντας μπροστά. Και μόνο μπροστά. Επιστρέφουμε στην αυτοδιοίκηση και τα όσα εξελίσσονται στην Ιχαλία. Εκεί ξεχωρίζει η συμπόρευση της υποψήφιας δημάρχου Γιώτας Γεωργακοπούλου με τον Κώστα Δημητρακόπουλου, που προκαλεί αίσθηση και σίγουρα δρομολογεί νέες προεκτάσεις στην όλη προεκλογική περίοδο. Νέα δεδομένα στον Δήμο Ιχαλίας φέρνει η Ένωση Δυνάμεων της Γιώτας Γεωργακοπούλου και του Κώστα Δημητρακόπουλου εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κ. Δημητρακόπουλος συστρατεύεται στο πλευρό της Γιώτας Γεωργακοπούλου με στόχο να αλλάξει πορεία ο Δήμος Ιχαλίας. Η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τα δρόμενα του Δήμου Ιχαλίας. Ο συνδυασμός Δημοτική Ένωση Ιχαλίας και ο συνδυασμός Βήμα στο αύριο, αφού αφρουγκαστήκαμε τους πολίτες του Δήμου Ιχαλίας, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με κοινή κάθοδο στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Γιατί μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα των εκλογών,
μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τόπου μας, η ανάπτυξη του Δήμου μας. Κώστας Δημητρακόπουλος, ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, με άρτιο πολιτικό λόγο, με τεκμηριωμένες θέσεις σε όλα τα θέματα του Δήμου Ιχαλίας, και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Κώστα Δημητρακόπουλο που θα έχουμε κοινή κάθοδο στις εκλογές. Είναι μια απόφαση που θέλει να πατήσει σε υπαρκτά προβλήματα. Το σχέδιό μας, το όραμά μας είναι να απαντήσουμε στις ανάγκες του Δήμου Ιχαλίας των πολιτών. Αυτό είναι για μας το πρωτεύον και όχι πιθανόν οι προσωπικοί σχεδιασμοί, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες είναι θεμητές, αλλά αυτό που είναι πιο θεμητό είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας, που βρίσκεται σήμερα απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις. Στην καθημερινότητα που έχει δημιουργηθεί τεράστια και ανυπέρβλητα προβλήματα πλέον, αλλά πολύ περισσότερο σε ένα σχέδιο για μια περιοχή φθήνουσα, για μια περιοχή που έχει ανάγκη τους ανθρώπους που βιώνουν εδώ, έχουν ζήσει εδώ, είναι επαγγελματίες, γνωρίζουν τα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Εμείς έχουμε συμπορευτεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο με την κυρία Γεωργακοπούλου όσο και με τους ανθρώπους, τους αυτοδιοικητικούς που είναι σήμερα στην παράταξή της, αλλά και όλους τους συναδέλφους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από την πλευρά μου όλα αυτά τα χρόνια η σύνθεση, η ομόνοια, η κοινή προσπάθεια ήταν κάτι το ζητούμενο. Και ο καινούριος νόμος, για να μην κρυβόμαστε, θέλει αυτή τη στιγμή συνενέσεις. Οι συνενέσεις είναι και προεκλογικές και μετεκλογικές. Σε αυτή τη συγκυρία εμείς προσπαθήσαμε βάσει αυτών των προβλημάτων η γραμμή να είναι η λύση τους και όχι, όπως σας είπα και πάλι, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι στρατηγικές. Σε αυτή την πραγματικότητα προσπαθούμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο τρόπο στο καινούριο θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη. Πέραμε εμείς στο Δήμο Τρίπολης και στα όσα βρίσκουν αναφορά στην προεκλογική περίοδο. Ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Γιούμης προχώρησε σε μια σκληρή κριτική στην απερχόμενη αρχή, κάνοντας λόγο για μια χαμένη πενταετία και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις. Σε υψηλούς τόνους κριτική που άσκησε στην απερχόμενη δημοτική αρχή, ο υποψήφιος δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Γιούμης, μιλώντας στην τηλεόραση Best. Δυστυχώς περάσαμε μία πενταετία που τολμώ να πω ότι είναι χαμένη για το Δήμο Τρίπολης. Ο Δήμος Τρίπολης τα τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκε σε όλους τους τομείς σημαντικά και αυτό δυστυχώς είναι το αποτύπωμα που αφήνει η νυν δημοτική αρχή. Μία υποβάθμιση, όπως είπα, σε όλους τους τομείς και δυστυχώς καμία προοπτική, καμία ετοιμασία για το μέλλον. Θα σας διακόψω εδώ. Ακούγεται λίγο, θα πω, μηδενιστικό. Δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί μου κάνετε λόγο για υποβάθμιση και για καμία προοπτική. Δηλαδή, μπήκε ανάχωμα αυτή η δημοτική αρχή στο μέλλον. Ακριβώς. Το έργο είναι πραγματικά μηδενικό. Εγώ έχω πολλές φορές προκαλέσει τον κύριο Παυλή, τον κύριο Δήμαρχο, να μας πει τι έργο έκανε αυτά τα 5 χρόνια, γιατί είναι ήδη κοντεύει 4,5-5 χρόνια, και δυστυχώς όλοι το γνωρίζουν αυτό, οι πολίτες. Αυτό αποτυπώνεται παντού στις καθημερινές συζητήσεις που έχουμε με τους συμπολίτες μας, ότι ουσιαστικά δεν έγινε, το έργο είναι αόρατο, είναι μηδενικό αυτό που παρήγαγε η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Τρίπολη αύριο έκανε λόγο για αλλαγή σελίδας και για επιστροφή στην κανονικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Τρίπολης είναι ένας ιστορικός δήμος με πλούσια και ιστορία και πολιτισμό, και θα πρέπει, δεν δικαιολογείται αυτή η θέση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Εμείς σαν παράταξη, σαν πρώτο στόχο βάζουμε τη σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση, την επαναφορά του Δήμου στην κανονικότητα, γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικό για μια ευρωπαϊκή πόλη. Ο πρώτος στόχος ο δικός μας λοιπόν είναι η επαναφορά της κανονικότητας, και αυτό έχει να κάνει με όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών, σε όλα τα επίπεδα, και επιπλέον να τεθούν οι βάσεις και να μπει ο Δήμος πάλι σε μια τροχιά ανάπτυξης, γιατί όπως είπα είναι ένας Δήμος ο οποίος μαραζώνει τα τελευταία χρόνια. Εγώ αυτό που λέω στους συμπολίτες μας είναι ότι δοκιμάσανε τους υποψήφιους μου, υποψήφιους δημάρχους, τους είδαν. Νομίζω ότι δεν πέτυχαν. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας, όπως είπα και στην αρχή, υποβαθμίστηκαν. Αυτό που ζητώ από τους συμπολίτες μας είναι να δώσουν μια ευκαιρία, να δώσουν τη δυνατότητα σε εμάς. Είμαστε ένας συνδυασμός με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Τρίπολη και το Δήμο μας γενικώς ψηλότερα από εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν οι πρώτες πασχαλινές αγορές με τον κόσμο να επιλέγει να κάνει αυτές τα όσα επιβάλλει και το πλαίσιο των ημερών και των επιλογών, με ένα πρόσημο ήδη θετικό. Η έρευνα αγοράς προηγείται με τους επαγγελματίες να κρατούν ψηλά την ποιότητα με προσιτές τιμές.
Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να κάνει την έρευνα αγοράς του, με τους επαγγελματίες να αναμένουν περισσότερη κίνηση μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Η κίνηση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική, αλλά θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και ο καιρός. Όταν έχουμε καλές μέρες, αρχίζει μια κινησούλα, ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Μέχρι προχθές που είχαμε έναν καιρό άστατο, η κίνηση ήταν λίγο υποτονική. Θεωρώ όμως ότι τη μεγάλη εβδομάδα, ευελπιστούμε να κάνει βέβαια και καλό καιρό, ο κόσμος θα βγει, θα ψωνίσει και η αγορά θα κινηθεί. Η κίνηση είναι σχετικά καλή, ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει για τα ψώνια για το Πάσχα, κάνει μια έρευνα αγοράς, κοιτάει και ψωνίζει. Κρατώντας την ποιότητα ψηλά, οι προτάσεις και οι λύσεις είναι οικονομικές και για όλα τα βαλάντια. Προσπαθούμε να έχουμε πολύ καλή τιμή, να έχουμε πολύ καλή ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Τώρα έχουμε και οικονομικά ρούχα και πιο ακριβά, όχι όμως πολύ ψηλά. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα πορτοφόλι. Πάντα θέλει την καλύτερη ποιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε πάντα καλύτερη τιμή μέσα στο μαγαζί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην κρίση. Γιατί η κρίση τώρα έχει αλλάξει τα δεδομένα όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Φέτος είναι της μόδας τα χρώματα και σε εμάς υπάρχουν τσάντες σε πάρα πολλά χρώματα, όπως και σε παπούτσα, σε ενδύματα, πανοφόρια, τα πάντα. Μια μεγάλη διαφήμιση για τον μπραντ της Καλαμάτας από εκεί που δεν φαντάζεστε. Και στη μηχανοκίνηση, η ονομασία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας έχει περίοπτη θέση σε μια εμβληματική μάρκα που επέλεξε την ονομασία Καλαμάτα για να ταυτίσει ορισμένα από τα πιο εμπορικά της μοντέλα με την χρωματική επιλογή που φέρνει κάτι από το τοπικό μας εξαιρετικό προϊόν του λαδιού και της ελιάς. Παγκόσμια η διάσταση και η αναφορά στο όνομα της Καλαμάτας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Σχεδόν παντού. Και όταν λέμε παντού, εννοούμε και στην μηχανοκίνηση. Μία από τις πλέον εμβληματικές εταιρείες και στον χώρο της μηχανοκίνησης, η BMW ταύτισε ένα από τα εξαιρετικά της μοντέλα, το F800 GS, με το όνομα της Καλαμάτας. Και όταν αναφερόμαστε στο όνομα της Καλαμάτας, μπορεί κανείς λοιπόν να βρει την F800 GS Adventure στο χρώμα Καλαμάτα Metallic Matte. Λίγοι γνωρίζουν ότι στην μηχανοκίνηση υπάρχει μια μηχανή που φέρει την ταυτότητα του τόπου μας και συγκεκριμένα είναι το BMW F800 GS που έχει βγει στην έκθεση του 2016 και λέγεται Καλαμάτα Metallic Matte. Είναι ένα χρώμα που είναι ίδιο με το χρώμα της ελιάς ή ακόμα και με το λάδι μας. Ακόμα και σε πιο υψηλού κυβισμού μοντέλα, κανείς αντικρίζει στην BMW να έχει ταυτοποιήσει το χρώμα της Καλαμάτας με μία από τις βασικές κατηγορίες επιλογής. Το F800 GS τιμά τη χώρα μας με το νέο όνομα του χρωματισμού του Καλαμάτα Metallic Matte και συνεχίζει ανέγκυκτο την πορεία του. Γιατί όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, αν ξέρεις από καλό λάδι. Είναι ένα on-off όχημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος και μέσα στην πόλη και εκτός πόλης, το οποίο είναι και μια διαφήμιση πάρα πολύ καλή για τον τόπο μας. Τεράστια διαφήμιση για τον τόπο και την περιοχή μας μέσα και από αυτήν την επιλογή. Πάμε τώρα σε νέα από τον κόσμο στην Αγγλία. Μια μεγάλη καμπάνια στήθηκε από τους ποδοσφαιριστές κατά των ρατσιστικών συμπεριφόρων στην Κούβα. Μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται σε τρόφιμα και φάρμακα, ενώ στη Γαλλία και νέες κινητοποιήσεις γίνονται για το κλίμα. Με το hashtag enough, δηλαδή αρκετά, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην Αγγλία έβγαλαν κόκκινη κάρτα κατά του ρατσισμού. Για 24 ώρες αποφάσισαν να γεμίσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο με μηνύματα αναλόγου περιεχομένου, θέλοντας να εναντιωθούν στα φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν στους αγωνιστικούς χώρους. Δεκάδες ποδοσφαιριστές, ακόμη και μεγάλες αξίες, έχουν πέσει και συνεχίζουν να πέφτουν θύματα τέτοιων επιθέσεων και ζητούν πλέον τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Στόχος της εκστρατείας είναι να μεταδοθεί το μήνυμα πως όλοι οι ποδοσφαιριστές μιλούν με μία ενιαία φωνή, καταγγέλλοντας το ρατσισμό σε κάθε έκφανσή του. Σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Κούβα.
Η ήδη προβληματική οικονομία της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται πλέον σε βοήθεια από τη Βενεζουέλα, ενώ παρελθόν αποτελεί και η Συμφωνία Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών που είχε με τη Βραζιλία. Το κοτόπουλο είναι μια από τις βασικότερες τροφές για μας και αρχίζουμε να μην βρίσκουμε να τα αγοράσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με το λάδι μαγειρικής που είναι απολύτως απαραίτητο. Έντονες είναι και οι πιέσεις εκ μέρους της Ουάσιγκτον που επέβαλε νέες κυρώσεις στην Κούβα. Μεταξύ αυτών ταξιδιωτικούς περιορισμούς και νέο ανώτατο όριο στα χρήματα που μπορούν να στέλνουν στους κατοίκους του νησιού ή συγγενείς τους που μένουν σε αμερικανικό έδαφος. Οι κυρώσεις θα έχουν συνέπειες σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την εξωτερική οικονομία της Κούβας και νομίζω αυτός είναι ένας παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα η οικονομική κατάσταση να χειροτερέψει τους επόμενους μήνες. Ακόμα και έτσι όμως, η γνώμη μου είναι ότι δεν θα επιστρέψουμε στις πολύ άσχημες στιγμές των αρχών της δεκαετίας του 90. Στο νότιο Μεξικό, εκατοντάδες Κουβανοί κινούνται μαζικά προς το βορρά ελπίζοντας να περάσουν τα σύνορα. Προτιμώ να αυτοκτονήσω, να πεθάνω εδώ στο Μεξικό, παρά να ζήσω στη δικτατορία του Ντίας Κανέλ. Η μεξικανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προσφέρει στους μετανάστες που κινούνται στη χώρα κίνητρα για να παραμείνουν εκεί. Ακτιβιστές της Greenpeace εμπόδισαν εκατοντάδες υπαλλήλους να εισέλθουν στα κεντρικά γραφεία της γαλλικής τράπεζας Société Générale, της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού και της πολυεθνικής Total. Στα γραφεία της τράπεζας ανήρτησαν αφίσες με το πρόσωπο του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και την επιγραφή «Μακρόν, Πρόεδρος αυτών που μολύνουν» και ένα πανό που έγραφε «Τόπος εγκλήματος κατά του κλίματος». Η τράπεζα Société Générale είναι ακριβώς στη μέση αυτής της ιστορίας. Όλα τα λεφτά που βάζουν, 11 εκατομμύρια, στην ενέργεια από ορυκτά, γιατί να μην τα βάλουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους αντέδρασαν για τη μορφή της κινητοποίησης. Για μένα είναι σαν να μας κρατούν ομήρους. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Τι θέλετε να κάνουμε? Ήθελα να μπω μέσα. Ήρθα στη δουλειά μου. Και κοιτάξτε, έχουμε κολλήσει εδώ. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρξε ένταση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού προκειμένου να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι διαδηλωτές όμως αντιστέκονταν στεναρά. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος, Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια. Η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου.